Αδερφοί μου, ούκη μη όσπερ η λυπή των ανθρώπων και ως ούτως ο τελώνης. Από σήμερον, αδερφοί μου, προετοιμαζόμεθα δια το στάδιο των αρετών και η Εκκλησία μας για να μας δώσει το κυριότερον πάντων μας παρουσιάζει δύο πρόσωπα τα οποία ο Κύριος μας εξέλεξε ο ίδιος και τα οποία είχαν ανάγκη προσευχής. Ανέβησα, λέγει, εις το ιερόν προσεύξαστε. Ο ναός στον οποίον κατέφυγαν τα δύο αυτά άτομα έγκειτο εις τόπον υψηλών. Δι' αυτό λέγει η Αγία Γραφή ότι ανέβησαν, λέγει. Ή το ανηφόρα και οδήγησαν τα βήματά των και οι δύο εις τον ίδιο ναόν και έλαβαν ο Κύριος μας δύο πρόσωπα από την κοινωνία. Έναν ο οποίος θεωρείται Άγιος και έναν ο οποίος θεωρείται αμαρτωλός. Ο ένας αντιπροσώπευε τον κλήρον και ο άλλος αντιπροσώπευε τον κόσμον. Εκ του ασφαλούς, όπως ο κόσμος μέχρι σήμερον θεωρεί τους λειτουργούς του Θεού ότι έχουν ιδιαίτεραν θέση εις τον Θεόν, διότι προσφέρουν θυσίαν ανέμακτον εις το Άγιο Θυσιαστήριον υπέρ των ειδικών των αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Ο ένας ήτο από την τάξη των Φαρισαίων και ο έτερος ήτο από την τάξη των αδίκων τελώνης. Η τελώνη, όπως αναφέραμε και άλλοτε εις το Θείον και Ιερόν Κήρυγμα, ήσαν οι άνθρωποι οι οποίοι έπαιρναν τους φόρους, τους βασιλικούς και τους επολαπλασίαζον και εισέπρατον αδίκως χρήματα από πτωχούς και μη έχοντας και ορφανά και χείρες. Δι' αυτό θεωρείτο άδικος και άξιος της σκολάσεως. Ανέβησαν και οι δύο, λέγει, στο ιερό να προσευχηθούν και ο πρώτος επλησίασεν το Άγιο Θυσιαστήριο. Έφτασε κοντά εκεί όπου εγένετο η θυσία και ήρχισε, λέγει, να προσεύχεται προς εαυτόν μόνος του, να μην τον ακούει κανένας. Αλλά εκεί που δεν τον ήκουεν κανείς, τον ήκουεν ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει και ακούει και βλέπει τα πάντα και είναι ο μόνος ο οποίος δεν γελιέται ο Θεός. Εμείς οι άνθρωποι ευκόλως απατώμεθα, πληνόμας ο Θεός, είναι εκείνος ο οποίος δεν δύναται κανείς να τον απατήσει. Ήρχισε να περιαυτολογεί, να βλέπει τον εαυτόν του,
να παρουσιάζει τις αρετάς τις οποίες είχεν και είχεν όντως αρετάς, να τα ομολογεί ενώπιον του Θεού και έφτασε σε ένα σημείο το οποίο έβαλε τη ζυγαριά του θανάτου. Ζυγαριά θανάτου σήμερα, αδερφοί μου, ενώπιον μας. Έβαλε τη ζυγαριά για να ζυγιστεί. Από τη μία πλευρά εκάθισεν ο ίδιος. Από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς έβαλε εκείνον τον οποίον είδε προηγουμένως, τον επεριφρόνησε και προχώρησεν προς το θυσιαστήριον του Θεού. Όταν ζύγισε με τη ζυγαριά εκείνη, την θανατηφόρον ζυγαριά, γύρισε προς το μέρος εκείνον όπου ευρίσκεται ο άλλος και προσήφχετο και είπεν τούτα τα λόγια: «Ο Θεός ευχαριστώσει», του λέγει, «σε ευχαριστώ διότι μου έδωσες όλες τις αρετές, τις έχω αυτές τις αρετές που μου έδωκες και δεν είμαι όσπερ η λυπή των ανθρώπων». Δεν είμαι όπως όλοι οι άνθρωποι. Και περισσότερον, εσήκωσε το δάχτυλό του, ύψωσε τον δείχτη της χειρός και είπε: «Και όπως είναι αυτός ο τελώνης, εγώ δεν είμαι». Φοβερή η στιγμή εκείνη, αδερφοί μου. Ήταν η στιγμή κατά την οποία έλαβε το μέρος του Θεού, δηλαδή των Θεών των ίδιων. Του λέγει: «Εσύ σταμάτα», του λέγει, «δεν ξέρεις τίποτε, εγώ τα ξέρω όλα και παίρνω τη θέση σου». Αλλά δεν ήκουσε αμέσως τον Θεό, ο οποίος του έλεγε: «Τι σε κατέστησεν κριτήν του αδερφού σου? Ποιος σε έβαλε να κρίνεις τον αδερφό σου? Εγώ έστηκα επί την θύραν και κρίνω». Δεν το ήκουσεν αυτό, δεν τον αφήκεν ελεύθερον ένα φοβερό βάρος το οποίο είχε επάνω του. Το βάρος της υπεροψίας, λέγει. Η ψυγορία φύγομεν του Φαρισαίου, λέγει, το ιερόν τροπάριον, το οποίο εψάλλει προηγουμένως στην Θεία και Ιερά Λειτουργία. Αυτό το βάρος τον είχεν καταπιέσει τόσο πολύ, ούτως ώστε την στιγμή εκείνη, αντί να λάβει συγχώρηση από τον Θεό, έλαβε τον θάνατον. «Ω Θεέ μου, φοβερές είναι οι αμαρτίες όλες, αλλά φοβεροτέρα είναι η αμαρτία του εγωισμού, της υπερηφανίας». Να ειδούμε τον Νεοσφόρον, ο οποίος είναι ο άγγελος και ο ωραιότερος των αγγέλων. Μπορούμε να φανταστούμε πόση ωραιότητα έχουν οι άγγελοι. Μπορούμε να φανταστούμε ποιος είναι ο Νεοσφόρος όταν η Αγία Γραφή τον παρουσιάζει ως τον ωραιότερον των αγγέλων. Να τον ειδούμε ακόμη που ευρίσκεται όχι στα 10 τάγματα τα οποία υμνούν και δοξολογούν τον Θεόν ακαταπαύς της ύμνης, αλλά ήταν πλησίον, λέγει, του Θεού. Ήταν κοντά στον Θεόν. Αυτός δεν έπραξε τίποτε το οποίο ονομάζεται αμαρτία και την οποία εμείς βλέπουμε και επισημαίνουμε σήμερα. Από τις πορνείες δεν επόρνευσε, από τις μέθες δεν εμέθησε, από την αδικία δεν αδίκησε, δεν είναι το κλέπτης,
δεν το φωνεύσε, δεν εφώνευσε, ή το άγγελος του Θεού και ο ωραιότερος των αγγέλων, ο οποίος εκάθιτο κοντά στον Θεό. Πώς έπεσεν από τους ουρανούς? Τι το εκείνον το οποίον τον μετέβαλεν από τον ωραιότερον των αγγέλων εις το ασχημότερον των δημιουργημάτων του Θεού? Ποιον ήταν το κακό το οποίον διέπραξεν αυτός ο άγγελος, ο αιωσφόρος? Δεν ήταν τίποτε άλλο, ημι μόνον ότι θέλησε, λέγει, να ανέβει πάνω από τον Θεό. Τι φρικτή αμαρτία είναι αυτή, αδερφοί μου. Το δηλητήριο αυτό του φθόνου είναι εκείνον το οποίο δεν άφηνε και τον Θεμιστοκλή να ησυχάσει. Γιατί το πάντοτε ένας ανήσυχος τύπος, ένας νευρώδης τύπος, και τον ρώτησαν: «Στρατηγέ, γιατί έχεις τέτοια ανησυχία πάνω σου? Τι είναι εκείνο το οποίο σε κάνει να ανησυχείς και να μην έχεις ησυχία? Τι είναι εκείνο το οποίο σε αναστατώνει, σου χάνει τον ύπνο σου? Τι είναι αυτό?» Και άνοιξε το στόμα του και είπε: «Ουκ άμε καθεύδιν τα του Μιλτιάδους τρόπαια». Ο Μιλτιάδης είναι το άλλο στρατηγός, ο οποίος είχε νίκη στην μία πάνω στην άλλη, και εκείνος δεν είχε καμία νίκη, και αντί να χαρεί, αντί να προσπαθήσει να τον θάσει, αντί να ζηλεύει την καλή ζήλια, είχε τη ζήλια του διαβόλου, δι' αυτό δεν είναι δύνατο να ησυχάσει. «Δεν με αφήνει», λέγει, «να κοιμηθώ ένα πράγμα, οι νίκες του Μιλτιάδους». Σήμερα, αδερφοί μου, δεν ήταν μόνον ο διάβολος ο οποίος είχε το αμάρτημα τούτο. Το αμάρτημα τούτο το έχουμε και εμείς. Είναι ένα αμάρτημα από τα φοβερότερα, τα οποία δεν πρέπει να παραβλέψει ο άνθρωπος και δύο χριστιανός. Ο Κύριος λέγει ότι εάν είσαι αναμάρτητος, ρίξε τον πρώτο λίθον. Όταν συνέλαβαν εκείνη την πόρνη, την γυναίκα, την Μιχαλίδα, επ' αυτοφόρο, όταν έπρατε την αμαρτία, ο νόμος ο Μωσαϊκός είτο να λιθοβοληθεί, να αποθάνει με λιθοβολισμόν. Επήρε έκαστος μίαν πέτραν εις το χέρι, οδήγησαν εκείνη τη δυστυχισμένη γυναίκα ενώπιον του Θεού για να πάρουν από το στόμα του την απόφαση. Ο Μωσαϊκός νόμος δεν είναι δύνατο να παραβεί από κανέναν, εάν παρέβαινε ο Χριστός ένοχος. Και ο Κύριος μας, όταν τους είδε και ερχόντουσαν, τους ρώτησε τι συμβαίνει. Την επήραμε, λέγει, επ' αυτοφόρο να αμαρτάνει. Και ο νόμος τον οποίον έχουμε και τηρούμε, λέγει, να την λιθοβολήσουμε. Εσύ τι λες? Ενόμισαν ότι ομιλούν με άνθρωπον. Ενόμισαν ότι ομιλούν με έναν ο οποίος δεν γνωρίζει τίποτε. Εκείνος αισιόπησε και έγραφε χάμω. Τι έγραφε? Έγραφε αυτό το οποίο είπε, που άνοιξε το στόμα του. Ο αναμάρτητος βαλέτο πρώτος στο λίθο, να πετάξει πρώτος την πέτρα που κρατά. Μόλις τους είπε αυτό, έπεσαν οι πέτρες από τα χέρια των, έφυγαν με σκυμμένο το κεφάλι, και ο Κύριος έμεινε μόνον με εκείνη την δυστυχισμένη γυναίκα. Και ύψωσε τα μάτια του με την πατρική αγάπη. Αυτό το οποίο συμβαίνει όταν μας αξιώσει ο Θεός
και έβρωμε έναν καλό πνευματικό. Ο καλός πνευματικός παίρνει τη θέση του Χριστού τη στιγμή εκείνη. Τι είπε ο Χριστός όταν την είδε εκείνη την πονεμένη γυναίκα, η οποία ήταν συντετριμένη από την αμαρτία την οποία διέπραξε και την αποκάλυψη της αμαρτίας. Όταν την είδε, άνοιξε το στόμα του το θεϊκό, εκείνος ο οποίος εγκατέλειψε τα 9 τάγματα των ουρανίων δυνάμεων και ήλθεν στην γη για να σώσει το απολωλός και έτρεχε από τόπο εις τόπο, από βουνά σε ρεμαθιές και από ανηφόρες και δυσκολίες και έφτασαν μέχρι τον Άδη για να σώσει το απολωλός πρόβατο. Δια τούτο κατέβει ο Θεός από τους ουρανούς, για να μας σώσει εμάς που εφύγαμε από τον Θεό. Και όταν ενατένισε το πρόσωπό της εκείνο το θλιμμένο, την ερώτησε ουδή σε κατέκρινεν. Προσέξουμε αυτές τις φράσεις του Ευαγγελίου, αυτήν την φράση της πραγματικότητος την οποία είχε συμβεί και καταγράφεται στην Αγία Γραφή. Ουδή σε κατέκρινε, παιδί μου. Όχι, Κύριε, ούτε κι εγώ σε κατακρίνω. Άραγε θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο τούτο να κλείσουμε το στόμα μας και να μην το ανοίγουμε εναντίον κανενός από τους αδερφούς μας ή τους γνωστούς μας, και περισσότερον πάντων όταν εθλίβει, όταν μία ψυχή η οποία εισήρχεται στον ναό του Αγίου Γεωργίου και ή το άρρωστο το παιδί και το Άγιος Γεώργιος και η Παναγία μας και ο Θεός μας το εθεράπευσεν και λέγω, παιδάκι μου, λέγω, γιατί δεν έρχεσαι άλλη φορά στον Άγιο Γεώργιο, και τι απήντησε. Τέτοια εκκλησία, λέγει, που κουτσομπολεύουν και κατακρίνουν, λέγει, δεν βρήκα άλλη. Δεν έρχομαι ποτέ, δεν πατώ ποτέ. Μα άραγε σε αυτά τα λόγια που με αξίωσε ο Θεός να απευθύνω εις εμάς, σε ποιου πάνε την ακοή, στους στήλους του ναού ή στους στίχους του ναού? Πόσες φορές σας είπα, μην ανοίγετε το στόμα σας να μιλάτε εναντίον κανενός. Κοίταξε την ψυχή σου, μπες μες στην εκκλησία, κάνε την προσευχή σου, να σε ελεήσει ο Θεός. Ερχόμεθα εις τον ναό για να γίνουμε καλύτεροι και γινόμεθα χειρότεροι. Και αν θυμούμε τον Κρυστάλλιν, ο οποίος τι έλεγε? Πήγα, λέγει, στον ναό να προσευχηθώ. Και όταν μπήκα μέσα, λέγει, να προσευχηθώ, είδα τον έναν να ομιλεί, λέει, μες στην εκκλησία. Είδα τον άλλον να εσχρολογεί μες στην εκκλησία. Είδα τον άλλον, λέγει, να κατακρίνει μες στην εκκλησία. Τι θα κάνω, λέγει? Είπα να φύγω, λέγει, από αυτούς και να πάω στον ψάλτη να δω τι θα ακούσω. Και ο ψάλτης, λέγει, άρχισε να μου λέγει εκείνα τα τυρερερερερε και δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτε, λέγει. Και όταν έφτασα εκεί, λέγει, και σε εκείνο, λέγω, αν πώς με στο ιερό να προσευχηθώ. Μπήκαμε στο ιερό, λέγει, και τι βρήκα? Τους ιερείς, λέγει, να μιλούν και να μην σταματούν, λέγει, μέσα στο ιερό, εκεί που γίνεται η θυσία. Και τότε έφυγα λυπημένος και είπα, πού να πάω να προσευχηθώ? Αυτή είναι η ζωή η δική μας, εάν λεγόμεθα χριστιανοί. Αυτή είναι η διαγωγή μας την οποία έχουμε. Αντί να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον που εκήρυξε ο Χριστός την αγάπη, έχουμε την κατάκριση. Αλλά τι είπε ο Θεός? Παιδί μου, λέγει, μη κρίνεις και δεν θα σε κατακρίνω. Να δούμε και τον άλλον, ο οποίος εμπήκε μέσα στον ναό, ή το τελώνης, ο αμαρτωλός, ο οποίος εμπήκε μέσα στον ναό, λέγει, και έσκεψε την κεφαλή και δεν μπορούσαν τα μάτια του να ειδούν τον ουρανό που είναι ο θρόνος του Θεού.
Αισθανόταν τόσο το βάρος του, τόσο ώστε δεν ήθελε να υψώσει τους οφθαλμούς του στους ουρανούς, λέγε. Και εκεί που ήταν σκυμμένος, εκτυπούσε το στήθος του και έλεγε τούτα τα λόγια. Ο Θεός, η λάστη τιμή το αμαρτωλό, λυπήσουμε Θεέ μου. Αυτά είπε ο τελώνης και αυτά ήκουσε ο Θεός. Και στο τέλος δίδει και την άφεση. Ο Φαρισαίος λέγει κατεκρίθη. Εισήρθεν στη ζυγαριά του θανάτου και θανατώθηκε, λέγει. Έλαβεν αντί τη συγχωρήσεως των θάνατων, των αιώνιων, εκείνων των θάνατων ο οποίος δεν είναι για όλους μας, είναι δι' εκείνους οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό και δεν ακούν τα λόγια του Θεού. Και ο τελώνης ο οποίος έλεγε «Λυπήσουμε Κύριε τις αμαρτίες μου και συγχώρεσέ με», κατέβησε στον οίκον του, λέγει, «Δε δικαιωμένος». Δικαιώθη. Πήγε στο σπίτι του συγχωρεμένος. Αδερφοί μου, το ανέφερα και άλλοτε, θα το αναφέρω και πάλι. Σε ένα μοναστήρι υπήρχε ένας μοναχός από τους αδελφούς εκείνους της Μονής, ο οποίος ήτο εις το κελί και διένεμε τα τρόφιμα εις τους αδελφούς της Μονής, ήτο ο κελάρης. Έτσι το λένε η γλώσσα των μοναχών. Εκεί όμως που διένεμε τα πάντα, έπινε και λίγο κρασάκι την μια μέρα, λίγο κρασάκι την άλλη και εν τέλει κατήντησε να γίνει μέθυσος. Και ήρχεσαν οι άλλοι να τον κατακρίνουν, αυτός είναι δια την κόλαση. Τελείωσαν τα πάντα, δεν πρόκειται να σωθεί. Στην σύναξη των αδελφών δια την προσευχή δεν ήρχε το, στις ακολουθίες δεν ήρχε το. Ήτο μέθυσος, μεθυσμένος πλέον. Αλλά εκεί που τα πάντα προχωρούν, εύνης έρχεται ο θάνατος. Και τη στιγμή που ήταν έτοιμος να φύγει από τον κόσμο αυτόν, ήρθε ο ηγούμενος και οι αδερφοί και τον περιεκύκλωσαν και τον έβλεπαν να είναι ήρεμος. Και ο ηγούμενος του λέγει, «Παιδί μου», του λέει, «εσύ δεν έκανες τίποτε», του λέει. «Τώρα που θα πας στον Θεό, τι λόγο θα δώσεις?» Και άνοιξε το στόμα του μελοθάνατος και λέγει, «Ναι», του λέγει, «Άγιε ηγούμενε, δεν έπραξα τίποτε, το ξέρω. Δεν έκανα τίποτε για την ψυχή μου. Ένα μόνο έκανα», του λέγει, «δεν κατέκρινα κανέναν, δεν άνοιξα το στόμα μου εναντίον κανενός, ετήρησα εκείνον που είπε ο Θεός, μη κρίνετε για να μην σας κρίνω. Και πιστεύω», λέγει, «ότι και εμένα δεν θα με κρίνει ο Θεός». Αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Θεό μας να ομοιάσουμε με τον τελώνη, να ομοιάσουμε με τον μοναχόν ο οποίος εζήτησε την κρίση του Θεού και δεν υπήρχε διότι δεν έκρινε κανέναν. Να μας αξιώσει ο Θεός στον κόσμο τούτο να αγαπήσουμε τον αδελφό μας και να κληρονομήσουμε την επουράνιον βασιλεία. Αμήν.